Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε ότι έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Επικεφαλής του Μέρα 25 και βρίσκεσαι στο Ηράκλειο με αφορμή και την εκδήλωση την οποία πραγματοποιείτε σε πολύ λίγο. Κορυφώνουμε την προεκλογική μας εκστρατεία από όλη την Ευρώπη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε λίγες ώρες κάλπες, κύριε Βαρουφάκη, και έχω να σας ρωτήσω πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές. Να δούμε λίγο όμως, θα μου επιτρέψετε, το κλίμα στην Κύπρο με αφορμή τις ευρωεκλογές. Για πάμε στη Ράνια Τιμωραϊτή για ένα πρώτο σχόλιο. Ράνια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα, και σε εσένα και στον κύριο Βαρουφάκη που έχεις στο στούντιο από την Κύπρο, που έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι λιγότερο έντονα σε ό,τι αφορά το κλίμα στην Ελλάδα, που συνδυάζονται ευρωεκλογές μαζί με αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι αυτό που λέγαμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία διευρύνεται εφόσον μαζί γίνονται, διεξάγονται και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Δίπλα μου έχω δύο παιδιά από την Κρήτη, τα οποία είναι έτοιμα να ταξιδέψουν μέσα στις επόμενες ώρες προκειμένου να έρθουν στην Κρήτη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ωραία. Ενώ είχαν τη δυνατότητα, θα πούμε, Νικολέτα, να ψηφίσουν και εδώ στην Κύπρο. Ο Μιχάλης Βιδάκης και ο Κωνσταντίνος Οικονομάκης θα μας πούν γιατί επέλεξαν να επιστρέψουν στην Κρήτη να ψηφίσουν και όχι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εδώ. Λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους όπως εμάς και πολλούς συμφοιτητές μας να φεύγουν από εδώ πέρα έτσι ώστε να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα. Διότι όπως σημαίνει τώρα πρώτη φορά στη ζωή μας, έτσι θα ξανακληθούμε στο μέλλον με την ψήφο μας, που αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα, να κληθούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση να βγάλουμε τη χώρα από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση που περνάει. Ευχαριστώ. Άρα η ψήφο συνδέεται με τη δύσκολη κατάσταση και πώς αυτή μπορεί να ενισχυθεί σε ό,τι αφορά την ψήφο και τη συμμετοχή, Νικολέτα. Κωνσταντίνε. Το ίδιο θα πω. Πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται καθημερινά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τόσο και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συναρτώνται άμεσα με την καθημερινότητά μας και είναι πολύ σημαντικό εμείς ως νεολαία, έστω και από το εξωτερικό, να επιδιώξουμε να παρευρεθούμε και να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα στον τόπο μας. Παρόλο που μπορούσε να ακολουθεί μια διαδικασία να ασκηθεί και από εδώ. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε όσοι δεν έχουν φύγει να έχουν προνοήσει και να το ασκήσουν λοιπόν, από εδώ. Μας δίνετε τροφή για συζήτηση με τον κύριο Βαρουφάκη. Ράνια Μωραϊτή, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και για αυτό το ρεπορτάζ. Έτσι, παίρνοντας μια εικόνα, μην ξεχνάμε ότι και η Κρήτη είναι παντού. Το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε και τη σχετική ενότητα και τα φιλοξενούμε. Λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, ακούσατε τα νέα παιδιά και με τη βοήθεια τη συναδέλφου τη Ράνια τη Μωραϊτή. Οι νέοι θέλουν να έχουν λόγο, θέλουν να έχουν άποψη και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό στην ευρωπαϊκή συζήτηση και στην ευρωπαϊκή ατζέντα έχει μπει με ένα προβληματισμό ο όμως είναι ουσιώδης και όχι να λέμε απλά οι νέοι για τους νέους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω νέα παιδιά να θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας. Γιατί είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία αργοπεθαίνει. Και αργοπεθαίνει σε όλη την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ένα τραγέλαφο στο δικό μας Εθνικό Κοινοβούλιο. Η πλειοψηφία να υπερψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία διαφωνεί και η αξιωματική αντιπολίτευση να καταψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία συμφωνεί. Αυτό είναι ένας εξευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αυτό για να ανατραπεί χρειάζεται νέους ανθρώπους. Και πολύ χαίρομαι που μιλούσαν για την Ευρωβουλή. Γιατί, κακά τα ψέματα. Θα μου επιτρέψει να πω ότι το ΜέΡΑ25 είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο κάνει προεκλογική εκστρατεία για την Ευρώπη. Με ευρωπαϊκή ατζέντα. Ζητάμε την ψήφο των ψηφοφόρων στη βάση του τι θα προτείνουμε στην Ευρωβουλή αύριο το πρωί. Για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, βέβαια, μπορεί να υποφέρει περισσότερο από άλλες χώρες, αλλά είναι η ίδια κρίση. Στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή, η οποία. Είναι και αυτός ο λόγος. Επειδή λέτε για τη Γερμανία, είναι και αυτός ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνετε υποψήφιος ευρωβουλευτής στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, ως επικεφαλής του ΜέΡΑ25, δεν θα κατέβαινα για την Ευρωβουλή εδώ. Όπως κατεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δέχτηκα την πολύ σημαντική συμβολική κίνηση του αδελφού μας κόμματος στη Γερμανία, του Δημοκρατίου Ευρώπα, να είμαι συμβολικά, αλλά ουσιαστικά παράλληλα, επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου μας στη Γερμανία, για να σηματοδοτήσουμε τι. Αυτό που λέγανε τα παιδιά. Ότι εδώ έχουμε μια Ευρώπη η οποία αποδομείται, με αποτέλεσμα οι χώρες μας να ασφιχτιούν. Και αν δεν έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και αν δεν καταφέρουμε να υπερβούμε τον τοξικό μύθο ότι υπάρχει σύγκρουση Ελλήνων-Γερμανών βορρά-νότου, όταν ο πραγματικός πόλεμος γίνεται μεταξύ μιας σκληρής ολιγαρχίας, η οποία είναι σε μεγάλη σύμπτυξη Ελλήνων, Γερμανών, Ιταλών, η Τρόικα, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, που επιβάλλει λιτότητα σε όλους τους λαούς και στους Γερμανούς. Από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά,
οι προοδευτικές ορθολογικές προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει υπέρ των Γερμανών, των πολλών Γερμανών και των πολλών Ελλήνων. Οπότε αυτό το σηματοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο. Κατεβαίνουμε παράλληλα στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Λάιψιχ της Γερμανίας, στην Δανία. Σε 11 χώρες κατεβαίνουμε. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημά μας. Και αυτή η προεκλογική εκστρατεία καταλήγει σήμερα στο Ηράκλειο εδώ. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία μικρή έτσι διαφήμιση. Βεβαίως. Γιατί σε μία ώρα περίπου, 7.30, λίγο πριν από τις 8, θα ξεκινήσει η προεκλογική μας συγκέντρωση εδώ στο Ηράκλειο, στην πλατεία Κορνάρου. Και θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή της κορύφωσης της προεκλογικής μας εκστρατείας με τον κόσμο. Να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί θα συνεχίσω την ευρωπαϊκή συζήτηση. Βεβαίως. Και τις προτεραιότητες του ΜΕΡΑ25. Είναι μια εκδήλωση η οποία έρχεται λίγες ώρες μετά την εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, την ομιλία του κυρίου Τσίπρα από το Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε και αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω. Όχι, κανένα σχόλιο. Κοιτάξτε, οι πολίτες έχουν κουραστεί την κοκορομαχία μεταξύ πολιτικών. Ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε το πρόγραμμά του, όποιο πρόγραμμα είχε την Ευρώπη, δεν το έχω καταλάβει πριν, πρέπει να σας πω ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μέσα σε εισαγωγικά για την Ευρώπη. Mm-hmm. Τον άκουσα στην ομιλία του στο Γαλάτσι, εκείνη την ομιλία την παρακολούθησα, τη διάβασα κιόλας προσεκτικά, γιατί με ενδιαφέρει να δω τι θα πει. Ήταν μια μαξιμαλιστική ομιλία για μια Ευρώπη των λαών, για μια Ευρώπη με κάποια ομοσπονδοποίηση, αλλά χωρίς να λέει πώς θα γίνει αυτό αύριο. Ξέρετε, αυτός ο μαξιμαλισμός κρύβει έναν απόλυτο ενδοτισμό. Δηλαδή, όταν λες ότι θέλουμε κάτι το οποίο είναι άπιαστο, δεν θα γίνει αύριο το πρωί, ούτε σε 20 χρόνια δεν θα γίνει. Στο μεταξύ, θα έχει διαλυθεί η Ευρώπη, έτσι όπως διαλύεται καθημερινά. Ουσιαστικά είναι ένα, αν θέλετε, προήμιο του ναι σε όλα την επόμενη μέρα. Αν δεν έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, ο μαξιμαλισμός οδηγεί στον ενδοτισμό. Εμείς λέμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να γίνουν αύριο το πρωί, πανευρωπαϊκά, που θα αλλάξουν τις ζωές όλων των Ευρωπαίων. Να πάμε σε αυτά, κύριε Βαρουφάκη. Με μεγάλη μου χαρά. Ο κόσμος λέει λοιπόν, ωραία, ποια είναι η πρόταση του ΜΕΡΑ25 για την Ευρώπη, ποια είναι η κοινή πολιτική, μια ενιαία πολιτική, μια ενοποιημένη πολιτική και οικονομική πολιτική, όλοι σε ένα τσουβάλι ενδεχομένως όλες οι χώρες. Ποιο είναι το σχέδιο, το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο λέτε εσείς ότι έχετε λοιπόν για όλη την Ευρώπη και η οποία θα συμβάλλει για κάθε χώρα ξεχωριστά, προκειμένου και για την Ελλάδα. Είμαστε όλοι σε ένα τσουβάλι. Δεν θα μπούμε, είμαστε. Mm-hmm. Απλά κάποιοι είναι στον πάτο του τσουβαλιού, κάποιοι είναι πιο ψηλά. Οι λαοί αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Ακόμα και στη Γερμανία, όπου έχει 4 πλεονάσματα, να μην πω σε μια διαδικασία εξήγησή του, είναι μια χώρα η οποία κολυμπάει στα ευρώ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο μισός πληθυσμός δεν τα βγάζει πέρα. Το ποσοστό των εργαζόμενων πτωχών στη Γερμανία έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι προτείνουμε εμείς? Mm-hmm. Τρία βασικά πράγματα. Τρία βασικά και μετά έχουμε άλλα 20 τα οποία θα έρθουν κατόπιν. Το πρώτο, επενδύσεις. Αν αυτή τη στιγμή καταστρέφονται καθημερινά καλές θέσεις εργασίας ή ικανοποιητικές θέσεις εργασίας και αντικαθίστανται με τραγικές θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας λάστιχο, πλοκάκια, αυτή η ρηχή επιχειρηματικότητα που καθυλώνει ακόμα και τους Γερμανούς, για να μην πω για τους Έλληνες, στα 400 ευρώ το μήνα και αν τα πάρεις για τα επόμενα 20 χρόνια, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια άνθρωποι, μεταναστεύουν, αφελεινίζεται η χώρα. Στην ίδια τη Γερμανία προσχωρούν σε ακροδεξιά κόμματα ή κινήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι να ανέβουν οι επενδύσεις και να φτάσουν στο επίπεδο των αποταμίευσεων. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν το μεγαλύτερο πλούτο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποτέ η Ευρώπη δεν ήταν τόσο πλούσια όσο είναι σήμερα. Και όμως, παρόλα αυτά, έχουμε το χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων ως ποσοστό του πλούτου. Γι' αυτό έχουμε κακές θέσεις εργασίας, γι' αυτό καίμε ακόμα λιγνίτη και δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως έχουν οι Κινέζοι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Οπότε, συγκεκριμένα, 500 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων στον πράσινο τομέα, καλές θέσεις εργασίας, στην ενεργειακή ένωση που χρειαζόμαστε στη βάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, αγροτικές καλλιέργειες βιολογικές. Και να περάσει η μεταποίηση και η βιομηχανία σε πιο ήπιες οικολογικές μορφές ανέλυξης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό. 500 δισεκατομμύρια είναι, ξέρετε, το 5% του εισοδήματος. Πού θα βρωθούν τα χρήματα? Για να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Σε όλη την Ευρώπη ταυτόχρονα. Θέλει ένα τεράστιο σχέδιο βάσει των χαρακτηριστικών. Το έχουμε το σχέδιο. Το σχέδιο είναι εκπονημένο. Είμαστε, ξέρετε, το μόνο κόμμα που πριν μάθετε ότι υπάρχουμε. Δουλέψαμε 2-3 χρόνια να δουλέψουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί θέλαμε πριν ζητήσουμε την ψήφο να έχουμε έτοιμο αυτό το πρόγραμμα που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιο είναι το πρόγραμμα λοιπόν? Πρώτον, δεν θα φορολογήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ούτε ένα ευρώ για αυτά τα 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Πού θα βρεθούν τα χρήματα?
Το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 3-3 εκατομμύρια ευρώ που δεν επενδύονται. Υπάρχει δηλαδή μια, αν θέλετε, ρευστότητα η οποία κάνει κακό, δεν κάνει καλό. Τι προτείνουν? Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι δική μας τράπεζα όλων των Ευρωπαίων, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες, και στις 27-28, αν μετρήσει τη Βρετανία ή όχι, δεν έχει σημασία, να εκδώσει ομόλογα των 500 δισεκατομμύριων ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο για 5 χρόνια, φτάνει γύρω στα 2,5-3, να απορροφήσει με αυτά τα 2,5 από τα 3-3 εκατομμύρια της ρευστότητας που υπάρχει και δεν κάνει τίποτα, κάνει μόνο κακό, και να τα βάλουμε σε ένα κουμπαρά, αν θέλετε, να δημιουργηθεί ένας οργανισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Ένα συγκεκριμένο απόθεμα από ό,τι που καταλάβε. Ο στόχος του θα είναι αυτό που έγινε δεκαετία του 50 με το σχέδιο Marshall, η μελέτη ποιων προγραμμάτων, για παράδειγμα, Ενεργειακή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν η ΔΕΗ στην Ελλάδα να σχεδιάζει την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας ανεξάρτητα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Χρειάζεται μία ΔΕΗ, αν θέλετε, ένας κεντρικός προγραμματισμός για την Ευρώπη, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς έχουμε περισσότερη ηλιακή ενέργεια εδώ, άλλοι έχουν περισσότερη αιωλική ενέργεια, άλλοι έχουν περισσότερη πρόσβαση στους σχηματισμούς του Ατλαντικού στην Πορτογαλία, για παράδειγμα. Οπότε αυτό θα είναι, ξέρετε, τι καταπληκτικές θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει αυτό τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ανατολική Γερμανία. Αυτό είναι ένα. Ξέρετε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει μια απλή ανακοίνωση ότι θα στηρίξει αυτά τα ομόλογα. Mm-hmm. Και αυτό που προτείνουμε είναι καθόλου νόμιμο. Δηλαδή μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Και πού ξέρουμε ότι είναι νόμιμο? Γίνεται ήδη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκδίδει ομόλογα. Είναι η Κεντρική νόμιμο. Τράπεζα τα στηρίζει. Εμείς λέμε αυτό να κλιμακωθεί, να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο και αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα σε πράγματα που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Περιγράφεται λοιπόν μια πολιτική η οποία έχει μέσα της Ενεργειακή Ένωση, την Οικονομική Ένωση την έχουμε ήδη, μια περισσότερο βαθμό πολιτική. Οικονομική Ένωση δεν έχουμε, έχουμε Νομισματική Ένωση. Νομισματική Ένωση, ναι, σωστά το λέτε. Ναι. Αλλά κύριε Βαρουφάκη, όλο αυτό προϋποθέτει και ένα πολύ μεγάλο βαθμό συνένεσης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Όχι, αυτή δεν την προϋποθέτει καθόλου. Την έχουμε. Η ομορφιά της πρότασής μας είναι δεν το προϋποθέτει. Θα επιβληθεί στα κράτη? Όχι. Τα κράτη θα πούνε ναι, αλλά δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτα. Γιατί αν περιμέναμε, έχετε δίκιο. Αν δεν συμφωνούν. Γιατί να μην συμφωνήσουν? Δεν υπάρχει ούτε ένας πρωθυπουργός, ούτε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα πει όχι. Γιατί να πει όχι, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας σε ένα επενδυτικό πακέτο 80 δισεκατομμυρίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων στην Ιταλία? Θα πει όχι? Δεν του ζητάνε κάτι. Αν στο εσωτερικό του έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, ενεργειακή πολιτική. Δεν έχει καμία ενεργειακή πολιτική. Το ξέρετε ότι όλες οι χώρες μας έχουν ενεργειακές πολιτικές, να το πω λίγο λαϊκά, της πλάκας. Δεν υπάρχουν ενεργειακές πολιτικές. Αν έρθει σε οποιοδήποτε κράτος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πει, κοιτάξτε να δείτε, έχετε, όλοι μιλάνε για πράσινη μετάβαση. Όλοι. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν έχετε χρήματα να το κάνετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε 20 δισεκατομμύρια. Για τη χώρα σας μόνο. Αλλά θα δουλέψετε μαζί με τον νέο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει τον συνδυασμό των προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ιταλίας με τη Γαλλία και δεν θα πει κανένας όχι. Να σας το πω διαφορετικά, θα είναι πολιτική αυτοκτονία για οποιοδήποτε κυβερνών κόμμα να πει όχι σε αυτό. Γιατί δεν σου ζητάει κάτι, δεν έρχεται με τρόικα, δεν έχει να σου πει ναι, αλλά θα κόψει τη συντάξη των φτωχών. Και η ομορφιά αυτού είναι ότι, για σκεφτείτε το, τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν είναι κρατικά ομόλογα. Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Δεν χρειάζεται να περάσουν από κοινοβούλια. Είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το μόνο που χρειάζεται, ξέρετε ποιο είναι? Το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με άλλα λόγια, γι' αυτό κατεβαίνει το ΜέρΑ25 στις ευρωεκλογές. Για να πιέσουμε την Ευρωβουλή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει και που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέρ των Ευρωπαίων. Ένα δεύτερο, να σας δώσω παράδειγμα. Ναι. Φτώχεια. Τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης έχουν δημιουργήσει νέες στρατιές φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων στη χώρα μας, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, στη Γαλλία, τα κίτρινα γυλαίκα από όπου ξεπήδησα, νομίζετε. Από τις νέες ορδές των ανθρώπων που δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι πολύ απλό. Εμείς έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας και βρίσκουμε ότι χρειάζονται κατ' ελάχιστον 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να καταπολεμηθεί η φτώχεια σε σημαντικό βαθμό. Με άλλα λόγια, να μειωθεί από εκεί που είναι το ποσοστό φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 18%, να μειωθεί στο 8% μέσα σε 5 χρόνια. 100 δις. Πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Χωρίς φόρους. Χωρίς καν να χρειάζεται οι κυβερνήσεις να κάνουν οτιδήποτε. Απλά να συνενέσουν. Και γιατί να μην συνενέσουν? Στο εξής, πολύ απλό. Πέρσι, το ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε κέρδη 91 δισεκατομμυρίων.
από τις αγοραπολισίες ομολόγων που κάνει στο πλαίσιο της προσωπικής κατάσταση. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Θα σας πει κάποιος, ωραία, χωρίς φόρους να βρεθούν τα χρήματα. Ακούστε με. Έχουμε 91 δις. Ναι. Τόσο αγρόνια, να σας πω τι γίνανε αυτά τα 91 δις. Ωραία, να σας πω. Τι γίνανε αυτά τα 91 δις πέρυσι. Επεστράφησαν στα Υπουργεία Οικονομικών. Αλλά προσέξτε, αναλογικά με τον πλούτο των κρατών. Δηλαδή τη μερίδα του λέοντος των κερδών της Κεντρικής Τράπεζας την πήρε το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Δεν τα επένδυσε καν. Εμείς τι λέμε. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν είναι καν στις συνθήκες, δεν είναι γραμμένο στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το μόνο που λέει είναι δεν μπορεί να κρατάει τα κέρδη της. Εμείς τι λέμε. Να συμφωνήσουμε όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί. Αυτά τα 91 δις πέρυσι, τα 100 που θα είναι φέτος, γιατί τόσα θα είναι, να μπουν σε ένα ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε ταμείο που ήδη υπάρχει, έτσι, εκεί μπαίνουν σήμερα, αλλά αντί να μοιράζονται στα Υπουργεία Οικονομικών, φανταστείτε την ομορφιά της εξής διαδικασίας. Μία χρεωστική κάρτα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να φτάνει με το ταχυδρομείο στο σπίτι μιας φτωχής οικογένειας, στην Κρήτη, στη Θράκη, στο Λάιψιχ, στην Πορτογαλία, στη Δυτική Γαλλία. Και με αυτή την κάρτα να μπορεί η οικογένεια να αγοράζει τρόφιμα, να πληρώνει το ρεύμα, ήδη βασικής ανάγκης, γύρω στα 300 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ενίσχυση το μήνα. Ναι. Φανταστείτε πώς θα ένιωθαν αυτές οι οικογένειες. Θα ένιωθαν περήφανες που είναι Ευρωπαίοι. Αυτό σημαίνει. Αυτό θα μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Ποιος πρωθυπουργός θα πει όχι σε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ κόστος για το Υπουργείο Οικονομικών κανένας κράτους, εκτός από εκείνα τα οποία εισπράττουν αυτά τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν έχουν ανάγκη να τα εισπράττουν, γιατί έχουν πλεονάσματα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος μόνο των όσων λέει το Μέρα 25, όσα φυσικά μας επιτρέπει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Ναι, αλλά βλέπετε ότι έχουμε πρόγραμμα για την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτά θα πάμε να τα καταθέσουμε εκ μέρους των πολιτών στην Ευρωβουλή αύριο το πρωί. Πρέπει να κλείσω. Κύριε Βαρουφάκη, με συγχωρείτε. 7:30 όμως στην πλατεία Κορνάρου. Σήμερα το βράδυ. Φυσικά τώρα, προλαβαίνετε σε πολύ λίγο. Όσοι θέλετε να ακούσετε περισσότερα, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρουφάκη. Πάμε σε διαφημίσεις.